Το ερώτημα είναι, όταν κάποιος βλασφημεί, του κάνουμε μια παρατήρηση και συνήθως το δέχεται. Αν όμως κάποιος εμπέζει το Θεό με πλάγιο τρόπο, έτσι, ανέκδοτα, που ανακατεύουν το Θεό, τους Αγίους, έτσι, τον Απόστολο Πέτρο, ξέρω εγώ κλπ. Εκεί πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Πάλι πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά, έτσι, πάλι είναι ύβρις. Είναι βλασφημία, είναι εμπεγμός στα θεία. Και είναι ξεκάθαρα αντίθετο με την εντολή του Θεού που λέει «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματέω». Υπάρχουν ανέκδοτα, τα οποία, ξέρετε πολύ καλά, ανακατεύουν Αγίους ή αλήθειες της πιστεώς μας. Λοιπόν, με ειρωνικό και σκοπτικό τρόπο, ουσιαστικά επιτίθενται στην πίστη. Σου λέγει αστείο. Δεν είναι αστείο αυτό. Δεν είναι καθόλου αστείο. Όπως δεν είναι αστείο, ας πούμε, να γελιοποιείς τον πατέρα σου τη μάνα σου. Ή εσένα τον ίδιο θα φέρεις να σου φτιάξουν μια φαρσοκομωδία και να την παίζουν, ας πούμε, και να σε κάνουν ριζίλι. Δεν θα το ανεχώσουν. Γιατί το κάνεις εσύ στους Αγίους ή στον ίδιο τον Χριστό μας? Οφείλουμε πάλι να το πούμε με αγάπη, με καλοσύνη. Πολλές φορές πάλι είναι από άγνοια αυτό όλο, έτσι, και από μια διάθεση ίσως να γίνουν ευχάριστοι αυτοί που το κάνουν αυτό. Δεν έχουν απαραίτητα κακία και υστεροβουλία. Αλλά ανεπιγνώστως έτσι κάνουν το έργο του διαβόλου. Και χρειάζεται εκεί ενημέρωση. Υπάρχει άλλη μια αγνωσία. Πόσα πράγματα γίνονται από άγνοια. Και εκεί χρειάζεται η αγάπη και η κατήχηση και η συμβουλή και το να μιλάμε. Οφείλουμε να μιλάμε. Το κακό διαδίδεται επειδή οι χριστιανοί δεν μιλάνε. Και η σιωπή είναι το τρίτο είδος αθείας, όπως λέει ο Άγιος Σύμβολος ο Παλαμάς. Όταν βλασφημείται η πίστη μας και όταν καταστρατηγείται ο νόμος του Θεού, έτσι. Οφείλεις να πεις το σωστό. Αν σιωπήσεις, συμπράττεις στη βλασφημία. Και γίνεσαι και εσύ άθεος μαζί με τους αθέους.